Ένα σπάνιο ναυάγιο των κλασικών χρόνων έφεραν στο φως οι έρευνες βυθού που πραγματοποίησε ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Κύθυρα, στο πλαίσιο των εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγαν η Εφορία Ενάλλιων Αρχαιοτήτων και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών με χρηματοδότηση του ΑΔΜΙΕ, το ναυάγιο το οποίο εντοπίστηκε σε βάθος 222 μέτρων χρονολογείται από τα τέλη του 5ου έως τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. Στο φορτίο του βυθισμένου πλοίου αναγνωρίστηκαν αμφορείς με προέλευση την Κέρκυρα, τη Σκόπελο και τη Χίο, γεγονός που υποδηλώνει ανεπτυγμένη εμπορική δραστηριότητα στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος.